Άλλη μια αγαπημένη στιγμή έχει φτάσει εδώ στο OK at Night, παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Μας είπε ότι είναι Αγία και λίγο έχει και τις αμαρτίες της, όπως όλος ο κόσμος, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, θα το διαπιστώσουμε και τώρα με 10 ερωτήσεις θα σου κάνω, Νατάσα μου. Μάλιστα, πατέρα. Και θέλω... Ευχαριστώ, Τέκνο. Με φέρεις σαν τους καθολικούς, νιώθω. Ευχαριστώ, Τέκνο μου. Λοιπόν, θα σου κάνω 10 ερωτήσεις. Αυτό που θέλω και εγώ και συνεργάτες μου από σένα. Είναι να συνεργάτες ακούω. Βεβαίως. Αυτοί να δεις πώς κρίνουνε. Αυτοί να δεις πώς κρίνουνε. Θέλω να είσαι πάρα πολύ ειλικρινής. Θα σε κρίνουμε... Δεν χρειάζεται να μου το ζητήσεις, αφού το ξέρεις. Θα σε κρίνουμε για την ειλικρινιά σου, όχι για τις αμαρτίες σου. Ναι. Γιατί αν θες να ξαγνιστείς, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Πού κοιτάω εγώ, παιδιά, που να είναι, στο κοιτάζεις κοινό. Ευθεία, ευθεία, εδώ, εδώ, εδώ. Εκεί είναι, αφού σου πίσω δεν μπορώ. Εκεί, αλλά... εκεί. Ο κύριος ανακριτικό. Αυτός, ο ευγενικός, μπράβο, αυτός ο ευγενικός ο κύριος. Ωραία, κοιτάζει έλα. Και το κοιτάζεις κι εσύ. Πάμε. Πριν ξεκινήσουμε, έχεις κάνει ποτέ εξομολόγηση κανονική? Όχι. Ποτέ είδες, λοιπόν, η πρώτη φορά ήρθε τώρα και θα είναι, φαντάζομαι, πολύ όμορφη. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη μας ερώτηση. Δόξα ή χρήμα. Διαλέγεις ένα από τα δύο. Δόξα. Ποιο είναι αυτό? Δόξα, μου το είπες κατευθείαν. Άρα δεν έχουμε λόγο να σε αμφισβητήσουμε. Θέλω όμως τώρα να μου πεις μια ένοχή σου απόλαυση. Κάτι που το κάνεις και νιώθεις ενοχές. Κοίτα, ενοχές δεν νιώθω. Και το αλλά φαγητό είναι ένοχη απόλαυση. Αν... Ναι, μα δεν χρειάζεται να μου το πεις, μερέντα. Α, τι εννοείς, ότι παίρνουμε και τρώμε non-stop και τα λοιπά? Non-stop όμως. Αλήθεια, ε? Μπορεί και ένα κουτί. Ένα, πώς το λέμε, με κουταλάκι σκέτη ή με ψωμί. Με κουταλάκι και βούτυρο και ψωμί καμιά φορά. Και γιατί? Στα δύσκολα, βούτυρο και ψωμί. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Είσαι άνθρωπος ο οποίος θα γυρνούσε ποτέ πίσω... Μετά από ένα χωρισμό, δηλαδή θα ξανά έκανες ποτέ την ίδια σχέση? Ποτέ. Ή από αυτούς που όταν αμέσως ποτέ, απαντήσε... Ποτέ, μη συνεχίζεις ποτέ. Γιατί κάποιοι, ξέρεις, τελειώνουν μια σχέση και μετά από λίγο, ξέρεις, ποτέ, λένε ποτέ, το σκέφτονται, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Το κλείνεις δηλαδή οριστικά. Λέμε ποτέ. Γιατί δεν θα φάω κανένα χαστούκι δίπλα εδώ πέρα. Έχεις βάλει ξύρματα εσύ για αυτό δεν το λόγο. Υπάρχει, ναι, αλλά το ένιωσα λίγο περίεργα, πολύ πολύ κοντά μου ξαφνικά. Δηλαδή δεν υπάρχεις. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που για τα δικά σου δεδομένα έχεις κάνει σε μία σχέση σου στο παρελθόν? Οποιαδήποτε σχέση. Ακραίο. Κάτι για σένα ακραίο. Ακραίο για την Νατάσα, ναι. Που θεωρείς που είπες τώρα το έκανα εγώ αυτό. Ακραίο. Ναι. Έκανα μια πονηριά. Τύπου. Στο πατέρα περίπου. Θέμη. Στο περίπου. Θέλω να έχεις όρια. Στο περίπου. Σε παρακαλώ, αυτά δεν τα ρωτάνε. Επειδή μου πονηριά, τύπου έχεις κοιτάξει κινητό τηλέφωνο, έχεις δηλαδή κάτι. Όχι καλέ. Σιγά την πονηριά, ε. Ναι, το έχω κάνει και αυτό βέβαια, αλλά όχι αυτό αυτή τη φορά. Ωραία, για να καταλάβω. Κάνεις μια έχω κάνει μια πονηριά, ρε παιδί μου, που δεν ναι, έπρεπε. Ναι. Και έλεγα άλλαν άλλον εκεί που έπρεπε. Και σε αυτόν που τα έλεγα τα άλλα άλλων που εγώ ήμουν αλλού, εκείνος ήταν από πίσω μου. Πλάκα μου κάνεις. Κατάφερες. Εδώ όντως θέλω άφηση αμαρτιών, αυτό είναι αμαρτία όντως. Κατάφερες τον μπαλώσεις ή μπα. Μπαλώνεται αυτό, θέμι, πλάκα λέω, μας δεν ξέρω, μπορεί να λέγεις... Μόνο λες δεν είμαι εγώ. Μπορεί να λέγεις έλα βρε. Όχι αυτό το τύπου, έλα βρε, σε είχα δει. Σε είχα δει και το έκανα για πλάκα. Μπορεί, ξέρεις, σε είχα δει και το έκανα για πλάκα. Όχι, γιατί δεν μπορώ να λέω ψέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έρχεται ένα super wow περιοδικό που εκτιμάς πάρα πολύ και σου προτείνει μια φοβερή art φωτογράφηση, αλλά γυμνή, για ένα τεράστιο ποσό, με τους καλύτερους επαγγελματίες και τα λοιπά, ένα πολύ μεγάλο ποσό, τύπου 300.000 ευρώ. Ένα, ποιο είναι μεγάλο ποσό για σένα, δεν ξέρω. Για γυμνή. Ναι, γυμνή. Ανεκτήμητο. Πολύ ανεκτήμητο, βέβαια. Ούτε καν. Ούτε που περνάει από το μυαλό μου. Για όλα τα λεφτά του κόσμου. Το έχεις το σώμα πάντως. Δεν έχεις δηλαδή να... Καλά κάνεις. Βάζεις το τραγουδάκι εδώ. Από ποιον άνθρωπο στη ζωή σου, αν μπορούσες αυτή τη στιγμή, θα ζητούσες άφεση αμαρτιών? Μόνο από τα παιδιά μου. Την οικογένειά σου δηλαδή, ε? Τα παιδιά μου, όχι. Τα από τους γονείς μου. Μόνο από τα παιδιά μου. Μόνο από τα παιδιά σου. Πολύ πολύ ωραία. Αναλογικά, είσαι άτομο πιστό ή άπιστο? Πιστό. Πιστό. Παιδιά, τόσο γρήγορα μου τους απαντάει.
Αυτό κιόλα δείχνει ότι είναι και ειλικρινή. Όταν τα λε και τόσο γρήγορα, είναι ότι τύπου δεν έχει να κρύψει και τίποτα. Δεν γιατί? Υπάρχει. Λοιπόν, θέλω τώρα να σκεφτεί όλου αυτού που βγαίνουν στην τηλεόραση. Αγαπημένη μου ερώτηση είναι αυτή. Και μπορεί να σκεφτεί τον Λάκη Λαζόπουλο, συνηθίζω το λόγο να του βοηθήσω. Λατρεύω. Που του δείχνει όλου αυτού ο Τσαντήρη. Δείχνει διάφορα βιντεάκια και από αυτά τα βιντεάκια περνάνε όλοι. Του αστείου ανθρώπου ή γενικά. Όλου. Δηλαδή περνάνε από τα βιντεάκια του πολιτικοί, παρουσιαστέ, τραγουδιστέ, πανελίστε, celebrity, TV persones. Όλοι είναι μέσα στο Τσαντήρη. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό, θέλω να μου πει, αν ήταν στο χέρι σου, σε ποιον θα πήγαινε, θα του έγνευε γλυκά εδώ στον νόμο και του έλεγε εντάξει, ξεκουράσου τώρα. Μην ξαναβγεις αύριο στη τηλεόραση. Χαλάρωσε λίγο. Ξεκουράσου για λίγο. Σε ποιον ήπια θα πήγαινες, θα λέγες, φτάνει τώρα. Άτσα, η Θεοδωρή τώρα ξαφνικά δεν απαντάει για καριέρα. Δεν μου έρχεται, γιατί ξέρεις τι. Μη και πέσω στο στόμα κάποιου από αυτούς και μετά, όχι αλληλούια δεν θα με σώζει, τίποτα δεν θα με σώζει. Γι' αυτό δεν λέω. Α, σε καλά πήγαμε μέχρι τώρα. Αυτές τις ερωτήσεις κάνεις αλλού. Δεν θέλω. Κανένα μπλέξι. Πω. Δεν κατάλαβα, κεραυνός. Ναι, όταν γιατί? Δεν απαντάς, άμα δεν απαντάς δεν είσαι ειλικρινής, γιατί κάτι κρύβεις. Όχι, ίσα-ίσα με ειλικρίνεια απήντησα. Ναι, αλλά δεν μας ότι είπες. Δεν το λέω, γιατί άμα με πιάσω στο στόμα τους δεν έχω καμία όρεξη, αφού ξέρεις τι ήσυχη ζωή κάνω εγώ. Εγώ τη ζωή μου την κάνω εκεί που περνάω καλά. Γλυκούλα μου, γλυκούλα μου. Καλούλη. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκέφτηκες να χαστουκίσεις κάποιον? Κοίταξε, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τους πολιτικούς, όλους μαζί όμως. Να ήταν όλοι σε ένα πρόσωπο μέσα και να του τραβήξω μια ανάποδη με το δαχτυλίδι και να φύγει έτσι κιόλας, όχι έτσι. Έχεις μπουχτίσει, ε. Ναι. Με όλους όμως. Μηδενός εξαιρεμένο. Τελευταία μας ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αν σου κάνω λες 10, θέλεις. Έτσι όπως γρήγορα που με πήγες, αν μπορούσες να σβήσεις μια χρονιά από τη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτή? Δεν θα σβήνα καμία, γιατί όλες μέσα από τα διάφορα μπερδέματα που μου φέρανε ήταν ωραίες χρονιές. Εγώ γενικά, με ξέρεις κιόλας, δεν κρατάω τα κακά. Δεν, καμία. Όλες ήταν πολύ ωραίες. Και έμαθες, εννοείς πράγματα από αυτές. Βέβαια, πολλά. Δεν θα έσβηνες τίποτα. Όχι, δεν θα έσβηνα τίποτα. Α, έλα, πες κανένα δυο κομμάτι. Α, πολλά και μου. Πριτς, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Α, okay.